τι κάνει έναν άνθρωπο αυτό που είναι και πώς φτάνει στο σημείο να συνειδητοποιήσει ότι τον έχει σημαδέψει, τι έχει κερδίσει και τι έχει αφήσει πίσω του. Και πάνω απ' όλα, με ποιον τρόπο μπορεί κανείς να τα μεταδώσει όλα αυτά στους άλλους, βοηθώντας τους, ίσως να κοιτάξουν καλύτερα μέσα τους. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο γνωστός πια σε όλη την Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, ως Ντάνος, ξετυλίγει σε ένα βιβλίο το κουβάρι της ζωής του. Ήταν μια απόφαση η οποία έως και σήμερα είμαι σίγουρος που την έχω επιλέξει, την έχω κάνει, την έχω πάρει. Ξεκίνησε από μια ιδέα που είχε βγει μετά το πρώτο μου συνέδριο ως ομιλητής που είχα κάνει στην Κύπρο, βγαίνοντας από το παιχνίδι ως ομιλητής με θέμα την επίτευξη του στόχου. Ήμουν και καλός στο στόχο τότε, ξέρετε, όσο μας βλέπατε μέσα στα παιχνίδια αυτά. Στην πορεία συζητήσαμε με τη συνεργάτη μου την κυρία Σαββίδου ότι αν θέλω να κάνω ομιλίες και να μιλάω πάνω σε αυτό το οποίο μου άρεσε εκείνη τη μέρα και να αναπτύσσω διάφορα θέματα τα οποία είχα να κάνω και με δικά μου βιώματα, θα ήταν ωραίο να έχουμε συγγράψει ένα βιβλίο, να έχουμε δημιουργήσει ένα βιβλίο. Εγώ το αφηγήθηκα και αισθάνομαι πολύ καλά και σήμερα που το έκανα, γιατί ήταν για μένα μια υπενθύμηση πραγμάτων, καλών και άσχημων πραγμάτων, και είναι σαν να έχω γυρίσει σελίδα, μια λευκή σελίδα η επόμενη, που έχω να γράψω καινούργια πράγματα. Ο ίδιος μίλησε για το νέο του αυτό εγχείρημα, αλλά και για τις όλες κριτικές. Δεν έχω γράψει κανένα βιβλίο. Αφηγήθηκα ένα βιβλίο και δημιουργήσαμε μαζί με την κυρία Σαββίδου, τη συγγραφέα του βιβλίου και την εκδοτική Αθηνών, το βιβλίο αυτό, το οποίο έχει να κάνει με κάποια προσωπικά μου γεγονότα και κάποια πράγματα που τα αφηγούμε όπως τα είδα και όπως τα έζησα. Όποιος θέλει να το αγοράσει αυτό το βιβλίο ή να το πάρει, να το διαβάσει, μπορεί να το πάρει, δεν είναι κανένας υποχρεωμένος, και σίγουρα οι κριτικές ασκούνται πολύ εύκολα. Έχω συνηθίσει σε διάφορα είδη να ασκούνται κριτικές, με συγχωρείτε, σε οτιδήποτε κάνω. Με ενδιαφέρουν οι απόψεις των ανθρώπων όταν είναι καλοπροαίρετες και όχι με σκοπιμότητα, και με ενδιαφέρει η άποψη των ανθρώπων που είναι ειδικοί σε αυτό το οποίο, για το οποίο μιλούν, ή που έχουν μια ανάλογη εμπειρία. Αλλιώς να μιλήσουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν το πράγμα για το οποίο μιλάνε, είναι λίγο κάτι που δεν με απασχολεί. Στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, λοιπόν, παρουσιάστηκε το βιβλίο του Γιώργου Αγγελόπουλου, «Ντάνος, μια αφήγηση στην Αυγή Σαββίδου». Είναι μια δουλειά που έγινε με τον Γιώργο, κανονική εξομολόγηση, ένα βιβλίο με παρακινητικό χαρακτήρα, που γράφτηκε ουσιαστικά στην αρχή για να στηρίξει την προσπάθεια του Γιώργου για να μπει στο χώρο των ομιλιών, να γίνει ομιλητής σε παρακινητικές ομιλίες, και στη συνέχεια το παρουσιάσαμε σαν βιβλίο αυτόνομο στη διάθεση του κόσμου. Ο λόγος ήταν το εξώφυλλό του. Και με κέρδισε το εξώφυλλο, όχι για τη φωτογραφία σας, αλλά για την ειλικρίνεια. Γιατί λέει πολύ απλά «Γιώργος Αγγελόπουλος, μια αφήγηση στην Αυγή Σαββίδου». Ποτέ λοιπόν ο Γιώργος Αγγελόπουλος είδε από το εξώφυλλο, δεν υποστήριξε ή δεν μας παρουσιάστηκε ως συγγραφέας. Έτσι λοιπόν κάπως θέλησα να το διαβάσω. Και η ειλικρίνεια είναι αυτή που με κέρδισε σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου. Κάνει μαζί με την Αυγή, βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο το να σπάσει τη σιωπή του και να πει «ΕΠ». Και ο Γιώργος που τον έβλεπα στην τηλεόραση και είναι ο Αγγελόπουλος, που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μπορεί να έχει περάσει όλα αυτά.